Τα προβλήματα της αγοράς ανέδειξε ο πρόεδρος του ΕΒΕ, Χρήστος Τάτσης, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων σε μια περίοδο δύσκολη. Ο κ. Τάτσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με συσσωρευμένες οφειλές των επιχειρηματιών που δημιουργήθηκαν και εξαιτίας της περίοδου που ήταν κλειστά τα καταστήματα στην πανδημία. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στο μεγάλο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Όπως είπε, την περίοδο της πανδημίας είχε δοθεί δυνατότητα στους επιχειρηματίες της εστίασης να χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Τώρα όμως η πανδημία υποχώρησε και οι χώροι επιστρέφουν πλέον στην κοινή χρήση. Πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Τα καταστήματα είναι άδεια και τα εμπορικά και η εστίαση και όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή είναι σε μια απόγνωση. Έχουν μαζευτεί τώρα αυτά που λέγαμε από καιρό, όλες οι δόσεις με τους τρέχοντες λογαριασμούς να είναι ήδη υψηλοί και έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνέχεια, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Παράλληλα στα καταστήματα της εστίασης έχει προκύψει και το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα, με τους έξτρα χώρους που είχαν δοθεί και μάλιστα προέκυψε τώρα που ανοίγει ο καιρός και εκεί που θα περίμεναν να δουλέψουν περισσότερο. Δυστυχώς θα παρθούν τα μισά τραπεζοκαθίσματα και σε μια δύσκολη κατάσταση θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη και δεν ξέρω πώς θα είναι η επιβίωση αυτών. Έχει πάρθει κάποια απόφαση για αυτό το θέμα, κύριε Τάτση? Έχει πάρθει απόφαση από κεντρική διοίκηση, όχι, δεν αφορά το Δήμο το δικό μας. Είναι απόφαση της κυβέρνησης και δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η λύση. Από τον Δήμο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προκύψει κάποια λύση όπως είναι. Η λύση είναι αν αλλάξει η κανονιστική ως προς την παραχώρηση των χώρων. Αυτή θα είναι μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι η δικιά μας η πίεση και θα δούμε τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Κύριε Τάτση, φτάσαμε σε αυτό, είπατε και εσείς νωρίτερα, σε αυτό που φοβόσασταν από την πρώτη στιγμή, από την περίοδο της πανδημίας, αν θέλετε, και με τις επιστρεπτές. Ναι. Ένα πάγιο αίτημα ήταν να μειωθεί το ιδιωτικό χρέος. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. Σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, ποια μέτρα θα μπορούσαν να ανακουφίσουν, αν θέλετε? Εμείς έχουμε στείλει μια σειρά από μέτρα στην κυβέρνηση. Ένα από αυτό ήταν αυτό, όπως είπατε, ήταν κούρεμα κάποιων χρεών, το οποίο δεν έγινε δυστυχώς και έγινε αυτό που φοβόμασταν, το λέγαμε από τότε, ότι τα βάζουμε όλα σε δόσεις, κάποια στιγμή θα έρθουν να καλυφθούν, να πληρωθούν αυτές οι δόσεις και θα έχουμε παράλληλα και τους τρέχοντες λογαριασμούς. Αυτό έγινε τώρα και αυτό καλούμαστε να πληρώσουμε, το οποίο είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή.